Τώρα στα τη αυτοδιοίκηση και θα συνομιλήσουμε με την Μελίνα Δερμετζοπούλου, είναι υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο και μέλο τη πολιτική επιτροπή τη Νέα Δημοκρατία. Κυρία Δερμετζοπούλου, καλησπέρα σα. Υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο με τον συνδυασμό αλληλεγγύη του Απόστολου τη Κώστα. Καλησπέρα, Γερμόση. Ναι. Τι θέλετε να μπλέξετε τώρα με κάτι που έχει πολλέ αρμοδιότητε και ευθύνε ναι. και συνήθω δεν έχει λεφτά. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτοδιοικητικό. Να πει ότι πάει καλά η ροή χρηματοδοτήσεων. Όλοι θα σα λένε, κυρία Δερμετζοπούλου, αυτό, κυρία Δερμετζοπούλου, το άλλο, και εσεί, μονότονα, θα πρέπει να λέτε, δεν μα στέλνουν λεφτά από το Υπουργείο. Ε, Όντω, πρώτον, υπάρχει, στο... αυτό είναι πάγιο θέμα, και δίνει και στο θέμα τη αυτοδιοίκηση. Πρώτον, η αλληλοεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων και δεύτερον, η μη μεταφορά πόρων σε σχέση με τι πολλαπλέ αρμοδιότητε οι οποίε μεταφέρονται. Ε, Όμω, παρόλα αυτά, ε, και η Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία με την αλληλεγγύη και ο Απόστολο τη Δικό ο ίδιο ω Περιφερειάρχη στην προηγούμενη του θητεία, ήταν από του καινοτόμου και του πρωτοπόρου στην έβρεση χρηματοδοτικών εργαλείων. <συντολισμός> Ήδη έχει τη μεγάλη... Και το όνομα <συντολισμός> αυτού ΕΣΠΑ. για το όνομα... Ναι, μέσα στην Ευρώπη ζούμε. Αυτά είναι τα καλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλο που πολλοί τα δαιμονοποιούν, είναι, πλέον αυτή είναι η πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Είμαστε σε μια ένωση με υποχρεώσεις και με δικαιώματα. Ναι. Αυτά τα δικαιώματα λοιπόν θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε στο έπακρον. Ο Απόστολο τη Δικόση ήδη στην προηγούμενη θητεία εγγενίασε και το γραφείο και την έδρα του μέσα στο... στην καρδιά των εξελίξεων και των χρηματοδοτικών εργαλείων προκειμένου να έχει άμεση πληροφόρηση αλλά και σδήμωση και λόμπινγκ στα... ναι. στο πλαίσιο αυτό. Η έχει γραφείο στι Βρυξέλλε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε... Και καλώ έχει γραφείο στι Βρυξέλλε. Μα προφανώ όταν είσαι μακριά από το κέντρο των εξελίξεων πάλι καταλήξει πληροκόστονα. Έχουμε τι δυνατότητε εμεί πρέπει να τι εκμεταλλευτούμε mm -hmm. και με γνώση, με, με προσπάθεια. Έτσι γίνονται ναι. αυτά. Δίνει την αίσθηση η τοπική αυτοδιοίκηση ότι αν δεν υπήρχε το ΕΣΠΑ θα είχαμε κατεβάσει τα στυλό. Ε, κοιτάξτε Σε Ούτως ή άλλως η οικονομική κρίση έχει, έχει δοκιμάσει και το, και τον, και το εθνικό ποδέ αλλά και, το, και τους προπολογισμού ναι. της αυτοδιοίκησης. Ναι, είναι γεγονό. Και τα ανταποδοτικά τέλη και στου ίδιου του Δήμου έχουν περιορισμό ίσπραξη. Είναι μεγάλο εργαλείο ευρωπαϊκή, το, τα yeah. ευρωπαϊκά κονδύλια, όπω και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία από την απευθεία, από την Κεντρική Τράπεζα Επενδύσεων. Απλά πρέπει να έχουμε τη γνώση, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να διεκδικούμε και να, τα, mm -hmm. ε, να, μάλλον, να βάζουμε τι προτεραιότητε για να μπορούμε να τα αξιοποιούμε κατά το, το κατάλληλο τρόπο. Θα σα δώσω και παράδειγμα. <laughs> ε, ο κύριο Γιανούλη, α πούμε, σηκώνει ψηλά συνέχεια το ζήτημα τη οδική ασφάλεια, τη οδοποιία στην Κεντρική Μακεδονία. Ε, και εδώ όλα πάλι είναι υπόθεση ΕΣΠΑ. Και το ΕΣΠΑ καλό είναι μεν, αλλά δεν μπορεί να καλύψει όλε τι ανάγκε. Ε, τι γίνεται τώρα με του δρόμου όμω. Δεν είναι μόνο το ζήτημα τη ασφάλεια τη δική μα, που προφανώ είναι τεράστιο ζήτημα, δεν το συζητάμε. Είναι και η εικόνα τη χώρα. Η χαλκιδική, η πιερία έχουν πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Εμεί θέλουμε τουρισμό. Mm -hmm. Οι υποδομέ μα είναι προβληματικέ. Δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Χρειάζεται μια σειρά θεμάτων. Ένα, λοιπόν, είναι το θέμα των υποδομών. Ε, και πάλι η χώρα έχει αλλάξει ε, πρόσωπο και χαρακτήρα και έχει τη δυνατότητα μέσα από συγχρηματοδοτούμενα ε, προγράμματα να φτιαχτεί η Εγνατεία, να ολοκληρωθεί το, το μετρό. Ε, υπάρχουν, ε, ε, είναι χρήσιμα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τώρα, ο κ. Γιαννούλη, μάλλον ελείψει άλλου προγράμματο, άλλου σχεδιασμού, επιλέγει να, να ε, σηκώσει ψηλά τη σημαία τη οδική ασφάλεια, μείζον ζήτημα. Μίζον ζήτημα και συμπεριφορά και νοοτροπία και των ίδιων των πολιτών και φυσικά και πρόνοια τη ίδια τη πολιτεία. Ορθώ το σηκώνει ω ζήτημα και ω ατζέντα. Από εκεί και μετά, ποια η κριτική που γίνεται. Ναι, το οδικό δίκτυο χρήζει και περαιτέρω βελτίωση. Ναι, όμω έχουν γίνει και πάρα πολλά βήματα. Ήδη το έργο και η απολογισμό του της, ε, που με διανέμεται σε κάθε νομ, ναι. νομό. Της Δεν, πότε, πότε, ναι. ε, τη αλληλεγγύη είναι αυτοαπόδεικτο. Δεν Πώ αμφισβητείτε. Ναι. απλά εγώ θα επιμείνω και στα ζητήματα τα τουριστικά συνδυαστικά. Έτσι. Α, δηλαδή, ναι, να Μπαίνει, μεσηχωρεί... κάποιος κάποιο από ε, τα Σκόπια και πέφτει πάνω σε αυτό το δρόμο, τον γνωστό δρόμο. Φυσικά, ο, ήθελα ναι. Ο οποίο οδηγεί στην Παθέ, mm -hmm. όπω οδηγεί στην Παθέ, στην κατάσταση που βρίσκεται. Μετά, πάμε σε μια χαλκιδική η οποία δέχεται εκατομμύρια αυτοκινήτων. Έχετε απόλυτα, ε... δίκιο, απόλυτα δίκιο. Είναι συνδυαστικό, γιατί δεν είναι μόνο θέμα οδική ασφάλεια, πολύ σωστά. Είναι και θέμα ανάπτυξη μέσα από το τουριστικό προϊόν. Είναι και θέμα ανάπτυξη γενικότερα μέσα από τη δίωδο για τα προϊόντα και τα logistics, τα οποία θα διευκολυνθούν. Είναι συνδυασμένε μεταφορέ, mm -hmm. είτε είναι θέματα οδική ασφάλεια τουρισμού, είτε είναι και μέσα εσωτερική συγκοινωνία στα ίδια τα αστικά κέντρα. Φυσικά και είναι συνδυαστικό. Ο, το πρόγραμμα του Απόστολου Τζουζικώστα, τόσο κατά την προηγούμενη θητεία, όσο και, και το, ο, το πρόγραμμα που συνεχίζει και ε, υλοποιεί. Ε, νομίζω ότι είναι προ αυτή την κατεύθυνση. Είναι ολοκληρωμένο. Και, για το... και συνδυάζει και τι μεταφορέ και τον τουρισμό και φυσικά και την ασφάλεια. Να σα πάω σε κάτι άλλο. Επειδή λέμε για ασφάλεια, mm -hmm. α αφήσουμε την οδική ασφάλεια να πάμε στην άλλη την ασφάλεια. Είδα και το θέμα που είχατε με τα Κωνσταντινοπολιτικά. Ναι, και δεν είναι μόνο τα Κωνσταντινοπολιτικά. Γιατί ρωτώντα. περιμετρικά, περιφερειακά θα μπορούσε κάποιο να πει ότι δεν είναι εστιασμένη εκεί η προσοχή mm -hmm. μα. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο με στην πλατεία Αριστοτέλου να. Να μην πω κινδυνεύουμε και λαϊκίσω ή γίνω υπερβολικός, Όχι, αλλά κοιτάς και λίγο την πλάτη σου μέρα μεσημέρι, mm -hmm. μη σε βρει μια συμφόρα. Γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Τι να σας πω, και είναι θέμα από απλή παραβατικότητα του τύπου «σου κλέβω το μαντίλι και το, τα γυαλιά». Ε, μέχρι πλέον και διακινδυνεύει και η σωματική ακαιρεότητα και ακόμη περισσότερα μεγαλύτερα περιστατικά. Και η Αριστοτέλο και η Ροδόντα, όλο ο, ο Δήμο Θεσσαλονίκη, αλλά και η όμορφη Δήμη, να. αλλά και η ίδια η, η, περιφέρεια έχει τέτοια κρούσματα. Τώρα, είναι θέμα αστυνόμευση. Η δηλαδή, περιφέρεια μπορεί να κάνει κάτι. Σε αυτό τι εκτό από τον να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, δηλαδή από εκεί και μετά. Τι να κάνει, να κάνει ενημερωτικέ ημερίδε. Είναι θέμα αστυνομία. Η αστυνομία είναι στο σκληρό πυρήνα του. Η ασφάλεια στο σκληρό πυρήνα του κράτου δικαίου. Είναι θέμα κράτο. Ναι, Ξέρετε ότι κινδυνεύουμε να μα διώξουν και το αστυνομικό τμήμα τη Βουλή στο ναι, τέλο. Ναι, 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 ναι βεβαίω. Ναι. Το... Ναι. Σε λίγο θα είναι άστεγοι οι ναι, αστυνομικοί. Ναι, ναι. Και θα έχουμε ένα αστυνόμο στην Καλαμαριά και έναν μετά δυτικά. Ναι. Ε, έχουμε ένα ζήτημα που εφάπτεται τη ασφάλεια που λέγεται προσφυγικό. Έχουμε έγκλειστου ανθρώπου σε φιλοξενία. Εγώ δεν τα βλέπω καν έτσι, αλλά τέλο πάντων να υποθέσουμε ότι είναι. Δεν θέλουν οι άνθρωποι να παραμείνουν στη χώρα. Αλλά είναι. Και. Δεν ξέρουν και τι θα κάνουν. Δηλαδή, δεν ξέρουν τι του ξημερώνει, όχι μόνο για αύριο, αλλά και για το επόμενο χρονικό διάστημα. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει, πού έχει καταλήξει και σε ποιο σημείο έχει φτάσει. Έχω πολλού συναδέλφου, δικηγόρου, οι οποίοι έχουν, δουλεύουν πλέον και σε κάμψ και στην, ε, ε, στην υπατιαρμοστία. Ε, δεν έχω καταλάβει, έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή. Καταρχήν, νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον ε, προχωρά. Ναι. Από εκεί και μετά, οι συνθήκε μέσα στα κάμψ είναι άθλιε. Δηλαδή, πλέον υπάρχει θέμα υγεία. Πάλι πιάνει καλοκαίρι, θα έχουμε τους, ε, τη μετάδοση των ιών, ε, Υπάρχει θέμα ασφάλεια. Εγώ, δυτικά στη Γιάννη που είχ, υπήρχε πλέον α, οι άνθρωποι που φεύγαν, τα κάμψη συγκεντρώνοντας σε συγκεκριμένα σημεία και κτίρια. Τώρα, λίγο βελτιώθηκε η κατάσταση γιατί γκρεμίσανε εκείνα τα κτίρια, τα αυτοσχέδια που υπήρχαν. Να. Είναι πρόβλημα. Η... Και είναι θέμα κυβερνητικό. Η κυβέρνηση αυτή μπήκε σε προγράμματα, πήρε πόρου. Δεν ξέρω που διοχετεύτηκαν τόσο στα νησιά όσο και, στην, και στον Εύρο ναι. και εδώ. Δεν ξέρω που διοχετεύτηκαν. Αυτό... Το οποίο βέβαια ξέρετε ότι υπάρχει, έχει μπει και η Όλαφ, έχουν μπει και ε, ε, ελεγκτικοί μηχανισμοί να ψάξουν να βρουν ναι, πού ναι. έχουν πάει αυτά τα Εγώ οι πόροι. γι' αυτό ξεκίνησα τη συζήτηση όπω την ξεκίνησα. Γιατί ορίστε, είναι αν, mm -hmm. άλλο ένα θέμα mm -hmm. το οποίο δεν, θα, δεν θα βλέπει κάποιο τον Υπουργό Μεταναστευτική Πολιτική. Πάλι εσά θα βλέπει. Ναι, και όχι μόνο πάλι μα τα βλέπει, πάλι και το, το, την επόμενη περιφερειακή ηγεσία που οφείλει να τη βλέπει. Αλλά πάλι θα τρογόμαστε με τι σάρκε μα γιατί να έρθει, θα καθίσει, θα γίνει διαβούλευση. Όλοι μαζί θα συμφωνήσουν. Θα μεταφέρουν πάλι τα δίκαια αιτήματα τη περιοχή. Mm -hmm. η, η λήψη τη απόφαση όμω δεν εξαρτάται από ναι. ναι. εμά. Λένε πολύ και δεν απέχει αυτό που λένε από την αλήθεια ότι θα φτάσουμε στις κάλπε μιλώντας μόνο για το Σκοπιανό, για τη Συμφωνία mm -hmm. των Πρεσπών. Θα τρογόμαστε τα εθνίκια, οι πατριδοκάπηλοι, mm -hmm. οι προδότες οι πατριώτε. Δεν είναι λοιποί. πολύ κρίμα. Δεν είναι. Είναι πάρα πολύ κρίμα. Ε, και είναι πολύ κρίμα γιατί τώρα ήδη το χρονικό διάστημα που ε, ούτω ή άλλω ε, ε, γερνούσα και είχα επαφή με τον κόσμο, τώρα το εντατικοποίησα αντιληπτό. Γιατί γιατί να. αναγκαστικά ε, στο δρόμο προ τι κάλπε και έχω ανάγκη να επικοινωνήσω τον περισσότερο κόσμο. Ε, είναι τόσα πολλά τα προβλήματα τα οποία ξεκινάνε. Ο, ο κόσμο έχει διάθεση να συζητήσει, να τα μοιραστεί, mm. να ψάξει να βρει τι λύσει, ψάχνει να βρει ανθρώπου να εμπιστευτεί. Και πια κάποια στιγμή στο περιθώριο τη κουβέντα γίνεται και το θέμα αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Mm. Είναι ένα θέμα που τον έχει εξελίξει. Ξέρετε τι σα λένε και στη Νέα Δημοκρατία και στο συνδυασμό τη Τζικώστα, ότι είναι προνομιακό σα πεδίο, ειδικά στην εκλογική δεξαμενή στην οποία απευθύνεστε, Βόρεια Ελλάδα, η οποία προφανώ και φαίνεται. Ε, κακός βέβαια μόνο η Βόρεια Ελλάδα, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένη σε επίπεδο επικράτεια. Mm. Και ότι εσεί σηκώνετε επίτηδε αυτό το θέμα, σα βολεύει δηλαδή. Για να μπορέσετε να πάτε καλύτερα στην Ξέρετε ποιοι τα λένε αυτά, κύριε Μωσική. Αυτοί που πρώτοι βάλαν το θέμα σε, στην ατζέντα, προκειμένου να ε, αποδεκατήσουν κατά την άποψή του και το, το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία και του τους κατατόπου αυτοδιοικητικού σχηματισμού. Αυτοί δηλαδή που βάλαν το θέμα έτσι όπω το βάλανε, με την πλειοψηφία και με την έλλειψη διαβούλευση και συζήτηση για τη συμφωνία, οι ίδιοι γιατί νόμιζαν ότι θα διχάσουν. Τελικά το μόνο που κατάφεραν είναι να διχάσουν το, την ίδια την κοινωνία. Να σκάψουν ένα λάκκο στο οποίο θα οι ίδιοι θα πέσουν μέσα. Συμφωνείτε αστείο. με αυτό που έλεγε ο κ. Μητσοτάκη πριν από αρκετού μήνε, ότι δεν θα διχάσω του Έλληνε για να ενώσω του Σκοπιανού. Επί τη αρχή, φυσικά θεωρώ εγώ είμαι αντίθετη με κάθε μορφή διχασμό. Από εκεί και μετά πάλι. Παιδιά... Το βλέπετε δηλαδή. Αυτή η εκτίμηση Α. Ε, ήταν σωστή, έπεσε μέσα. ο Κοιτάξτε, ο το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Από εκεί και μετά, ε, κατά την άποψή μου, χρειαζόταν μια ψύχρημη φωνή. Την ψύχρεμη φωνή και την ψύχρεμη στάση θεωρώ ότι την υπηρέτησε η Νέα Δημοκρατία. Ακρότητε στη δεδομένη στιγμή που έκαιγε το σίδερο, θεωρώ ότι θα έβαλαν χειρότερα αποτελέσματα. Mm -hmm. Αν δείτε όμω από εκείνο το σημείο και μετά, η Νέα Δημοκρατία, ο Περιφερειάρχη, ο Τζιτζικώστα, οι κατατόπου δήμαρχοι έχουν σηκώσει τόσο ψηλά το θέμα και με συγκεκριμένε προτάσει για τα μακεδονικά προϊόντα, για την πραγματική συμφιλίωση, για την πραγματική ιστορία. Mm -hmm. ε, Ποιο μπορεί να κατηγορήσει οποιονδήποτε για το θέμα τη. Το πώ είχε αντιμετωπιστεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Mm -hmm. Και δεν καταλαβαίνω για άλλη μια φορά. Αυτοί πάλι, οι υπόλογοι πάλι αυτοί που υπερασπίζονται την, και τα, τα θέματα των συνεπειών τη Συμφωνία του Πρεσπών είναι αστείο από κάποια σημεία και μετά. Πείτε μου, κυρία Θερμετζοπούλου, κάτι τελευταίο. Ε, ο στόχο ποιο είναι για το συνδυασμό αλληλεγγύη. Ο κύριο Τζεκώστα έχει εκλεγεί με 70% στι προηγούμενε εκλογέ. Είναι δυσθεώρητο το mm -hmm. νούμερο, έτσι είναι. Ο στόχο για το να... Εγώ είμαι από το 2014 στο συνδυασμό, αλλά και είχα ξεκινήσει ω θελοντρέπ. Πίστεψα πολύ στην προσπάθεια που γινόταν. ήταν μια συλλογική προσπάθεια. Mm. Έχετε βάλει Παλιόν... πύχη. Παλιόν ε, εννοείται ποσοστό. Ποσοστό με ποια είναι, σα το λέω. Όχι σε απόλυτο αριθμό, αλλά. Θεωρείτε ποιο, ότι ο πύχη είναι να κατακτήσετε την αυτοδυναμία στην στη... πρώτη δεν είναι... Κυριακή. Καταρχήν και με το σύστημα τη απλή αναλογική, είναι το πρώτο μεγάλο στίχημα. Ε, σε, είτε σε πρώτο βαθμό είτε σε δεύτερο βαθμό. Συνδυασμό που δεν πετύχει, μάλλον Περιφερειακό Συμβούλιο που δεν θα έχει την αυτοδυναμία, Έμπλεξε. από μόνο του έχει μπλέξει και από μόνο του θα, θα δυσκολευτεί, θα υποκύπτει σε άλλου τύπου πιέσει, οι οποίε θα δικούν να. τα θέματα τη αυτοδιοίκηση. Αν το συνεργαστείτε έστω και με το ζόρι ότι κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα, πώ σα ακούγεται δεν είναι συνεργασία με το ζόρι. Όπου υπάρχει πεδίο συνεργασία, φυσικά και θα υπάρχει πεδίο συνεργασία. Όταν όμω ξεκινά ένα συνδυασμό με μια συγκεκριμένη προγραμματική ατζέντα και δήλωση, mm -hmm. η οποία μπορεί και κοντεύει να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, για ποιο λόγο να μην το φτάσουμε ω εκεί. Σα εύχομαι καλή συνέχεια. Καλό κουράγιο πάρα, στον προεκλογικό πάρα πολύ. αγώνα. Ευχαριστώ να είστε πάρα καλά. Πολύ. Να είστε καλά. Σα ευχαριστώ. Καλή ανάσταση. Θα...